Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, αυτό είναι μια τεχνική ψηφιδωτού. Η τεχνική του ψηφιδωτού χρησιμοποιείται πολύ στις εικονογραφήσεις. Εμείς λοιπόν θα το κάνουμε, γίνεται συνήθως με χαλικάκι. Σήμερα όμως θα το κάνουμε με χαρτόν. Είναι ωραίο να γίνεται σε μαύρο φόντο, σε χαρτόνι μαύρου φόντου. Οπότε τελικά μας είναι ένα χαρτόνι μαύρου χρώματος και διάφορα άλλα χαρτόνια διάφορων χρωμάτων. Λοιπόν, εδώ σήμερα φτιάχνω το σταυρό για τη Μεγάλη Πέμπτη. Μπορείτε να το κάνετε καβράκι, μπορείτε να το έχετε στο δωμάτιό σας. Είναι έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα τεχνική. Φτιάχνετε λοιπόν πρώτα το σχέδιό σας απάνω στο μαύρο χαρτόνι με το μολυβάκι σας. Αργότερα παίρνετε το χαρτονάκι που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και το κόβετε σε κομματάκια. Όπως βλέπετε εδώ, το σταυρό τον έχω κάνει σε ορθογώνια κομματάκια. Το φόντο πίσω τον ουρανό έχει γίνει με τριγωνάκια. Το λουλούδι έχει γίνει με τετραγωνάκια, με κύκλους. Μπορείτε λοιπόν να χρησιμοποιήσετε διάφορα σχήματα για να φτιάξετε το ψηφιδωτό σας. Παίρνω λοιπόν και κόβω. Θέλω τώρα να κάνω το σταυρό μου σε ορθογώνια. Θα κόψω λοιπόν. Θα είμαι προσεκτική και θα προσπαθήσω να τα κόψω το ίδιο μέγεθος για να αρχίσω να φτιάχνω το ψηφιδωτό. Αυτό λοιπόν το καφετί θα το χρησιμοποιήσω για το σταυρό. Για το λουλουδάκι θέλω να χρησιμοποιήσω για το κλονάρι το πράσινο. Αλλά θέλω να το κάνω και σε ορθογώνια, σε τετραγωνάκια. Οπότε φροντίζω να το κόψω σε τετραγωνάκια όσο μπορώ. Μπορείτε να είστε πιο ακριβείς αν πάρετε χάρτα και το μετρήσετε. Αυτό λοιπόν θέλω να το χρησιμοποιήσω για το κλωναράκι μου. Γύρω λοιπόν για τον ουρανό θέλω να χρησιμοποιήσω το μπλε και θα το κάνω σε τριγωνάκια. Οπότε αρχίζω και κόβω τριγωνικά σχηματάκια. Θα σας το κάνω λίγο έτσι σαν παράδειγμα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία τεχνική. Μπορείτε να φτιάξετε τους πίνακές σας και να μου τους στείλετε και έτσι να φτιάξουμε ένα βιντεάκι με ό,τι δημιουργήσαμε. Παίρνω λοιπόν την κόλλα και ξεκινάω να χτίζω το ψηφιδωτό μου. Εδώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φαντασία σας. Θα ξεκινήσω με το σταυρό, να βάλω λίγα καφέ, να βάλω λίγα από το κλωναράκι, έτσι όπως έγινε και στο διπλανό εδώ, όπως το έκανα αυτή, και να βάλω λίγο από τον ουρανό. Να χρησιμοποιήσω τα τριγωνάκια μου. Λοιπόν, θέλει λίγο υπομονή, αλλά είναι πολύ πολύ δημιουργικό και το αποτέλεσμα είναι πολύ όμορφο. Μπορείτε λοιπόν να συνεχίσετε όλη την εργασία και να τελειώσετε τον πίνακά σας με αυτό τον τρόπο. Τα λουλουδάκια, όπως βλέπετε, χρησιμοποίησα μικρούς κύκλους. Πιστεύω να σας αρέσει. Άλλη μια φορά σας λέω, φτιάξτε άμα θέλετε πινακάκια, στείλτε τα μου μαζί με το όνομά σας στο email stamgiana@hotmail.com μαζί με το όνομά σας, να φτιάξουμε ένα βιντεάκι με τις πασχαλινές δημιουργίες, με τα πασχαλινά μας ψηφιδωτά και να το έχουμε έτσι για την πασχαλινή μας κατασκήνωση. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου στείλετε τα πινακάκια σας, τις δημιουργίες σας, το όνομά σας και αν θέλετε και τη φωτογραφία σας, γιατί όχι, να τα βάλουμε έτσι στο βιντεάκι. Λοιπόν, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Γεια σας!